αυτά είναι τα λεγόμενα τζιρομίλ. Έχουμε πει σε αυτές τις ποικιλίες τώρα σαν συντηρησμός, τα οποία είναι σε αυτόν τον χρωματισμό. Παραγωγός από την Αγιά Λάρισας δείχνει με υπερηφάνεια τα μήλα της ποικιλίας Τζερομίν, που θεωρείται η ναυαρχίδα του συνεταιρισμού της περιοχής. Στα περιβόλια της Αγιάς παράγονται 12 διαφορετικές ποικιλίες μήλων, οι οποίες ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Βρισκόμαστε στο διαλογητήριο μήλων του χωριού Αγιά της Λάρισας. Από εδώ συσκευάζονται τα μήλα που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Οι παραγωγοί έχουν καταφέρει κάτι αξιοζήλευτο, καθώς το 80% των ποσοτήτων που παράγονται καταλήγει στο εξωτερικό σε χώρες όπως η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και η Αίγυπτος. Όπως λένε οι ίδιοι, τα μήλα τους θεωρούνται εξαιρετικά λόγω της ιδιαίτερης γεύσης τους. Το βασικό πλεονέκτημα του μήλου της Αγιάς είναι η γεύση, που πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο ατού. Φημισμένα μήλα της περιοχής θεωρούνται τα πράσινα. Οι παραγωγοί εξηγούν για ποιο λόγο πιστεύουν ότι διαφέρουν από αυτά άλλων περιοχών της χώρας. Είναι το κλίμα που τα βγάζει έτσι. Είναι πιο όψιμα αυτά, το οποίο άλλες περιοχές πιάνουν τα κρύα και δεν μπορούν να πάρουν τα ζάχαρα που πρέπει να έχουν τα μήλα. Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν μετά το εμπάργκο της Ρωσίας. Ευελπιστούμε και θέλουμε κάποια στιγμή να αρθεί το εμπάργκο. Ήδη έχουν ξεπατωθεί πάρα πολλά περιβόλια. Ενώ μόλις δοθεί στην κυκλοφορία η σύραγγα στην κοιλάδα των Τεμπών, αισιοδοξούν ότι θα μπορέσουν να γνωρίσουν το προϊόν τους περισσότεροι καταναλωτές και στην Ελλάδα. Θέλουμε να αποκτήσουμε και ένα εσωτερικό δίκτυο μεγαλύτερο. Μόνο φέτος η παραγωγή έφτασε τα 4 εκατομμύρια κιλά μήλα, ενώ οι παραγωγοί σχεδιάζουν να φυτέψουν νέες ποικιλίες.